Να βάλουμε, ναι, να βάλουμε στην παρέα μας το Χάρη, να τον καλησπερίσουμε και Χάρη, γεια σου, καλό μεσημέρι. Καλούμαστε, είμαστε επαγγελματίες και καλούμαστε να ενημερώσουμε και να ψυχαγωγήσουμε όσο γίνεται τον κόσμο. Τα πάντα πρέπει να κάνουμε σήμερα. Τα πάντα πρέπει να κάνουμε και θα προσπαθούμε να τα κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Λοιπόν, πάμε σε μια συνέντευξη που πρέπει να τονίσουμε και για τις δύο συνέντευξεις που θα δούμε σήμερα. Η πρώτη αφορά τη Ζήτα Μακρυπούλια. Η συνέντευξη αυτή έγινε πριν το τραγικό συμβάν, λίγες μέρες νωρίτερα, την προηγούμενη Παρασκευή. Άρα, το πλαίσιο της κουβέντας μας σαφώς δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο τραγικό περιστατικό. Γιατί, εάν είχαμε μιλήσει αυτές τις μέρες, σαφώς θα ζητούσαμε και τη δική της τοποθέτηση για όλα αυτά που βιώνουμε όλοι. Μας μιλάει για το αν θα συνεχίσει το χρόνο στον Αντένα. Μία συνέντευξη από τις λίγες που έχει επιλέξει τη φετινή σεζόν η Ζέτα Μακρυπούλια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μάλιστα αυτό εμένα που μου έκανε έτσι εντύπωση είναι ότι για πρώτη φορά θέτει έναν επαναπροσδιορισμό στις επαγγελματικές σχέσεις με τον Αντένα και για πρώτη φορά καλείται η ίδια, όπως μου τονίζει στην κουβέντα που κάναμε, θα σκεφτεί πολύ σοβαρά το τηλεοπτικό της Μπέλο, μιας και τέλη Μαΐου λύγει το συμβόλαιό της. Ρεπορτάζ γι' αυτό θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα θα αρκεστούμε να δούμε αυτά που μας είπε η Ζέτα Μακρυπούλια στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε σε εμάς. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθατε κι εσείς, Ναταλάκη μου. Πόσο καιρό έχω να σε δω. Τα φιλιά μου σου στέλνω. Πολύ την αγαπώ την Ναταλία. Μας βλέπεις? Βέβαια, σας βλέπω φυσικά. Τα Σαββατοκύριακα, κανονικά είμαι εκεί. Είναι οι ώρες που δεν έχω να κάνω κάτι. Εντάξει, είμαστε λίγο τρελοί, αλλά είμαστε εδώ. Έχεις χτίσει μία ζώνη που είσαι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ένα τείχος που δεν μπορεί κάποιος να το... Το κόνσεπτ, παιδιά, είναι το κόνσεπτ, δεν είμαι εγώ. Ζέτα είναι όμως, μη μου λες. Εντάξει, τώρα. Είναι καλό το κόνσεπτ όμως. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα παρείστικο παιχνίδι, ένα παιχνίδι που μπορείς να το παίξεις και από το σπίτι. Εγώ απλώς κάνω λίγο ό,τι μπορώ για να νιώσουν καλά οι παίκτες και να το ζήσουν ωραία. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ηθική ικανοποίηση όταν βλέπεις ότι τα νούμερα τηλεθέας είναι πολύ ψηλά, με αντιπάλους απέναντι και στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Είναι ευχάριστο πραγματικά που μπορεί και διατηρείται μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει πια στην τηλεόραση μια εκπομπή χαράς. Θυμάσαι ότι εγώ τα νούμερα δεν τα κοιτάω, απλώς ενημερώνομαι, δηλαδή μια φορά το μήνα. Ή μπορεί και δύο, έρχονται στο Καμαρίνο μου οι άνθρωποι την ώρα που ετοιμάζομαι, λέω εξακολουθούμε και πάμε καλά. Μου λένε ναι, αυτό μου αρκεί. Τα νούμερα τηλεθέασης μπορεί να κρίνουν και ένα συμβόλαιο για έναν παρουσιαστή, σε βρίσκει αυτοσύμφωνη. Κοίταξε, εγώ επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια στην τηλεόραση, έχω καταλάβει ότι θα κάνεις πράγματα τα οποία θα πάνε πολύ καλά, αλλά θα τύχει να κάνεις και πράγματα που θα πάνε λιγότερο καλά. Το θέμα είναι να εξελίσσεσαι και να καταλαβαίνει ο κάθε εργοδότης με ποιον άνθρωπο έχει να κάνει και τι μπορεί να του δώσει στο μέλλον. Δεν μπορεί να κρίνεις από μία μόνο εκπομπή, γιατί είναι πολλοί παράγοντες που μπορεί κάτι να μην πάει τόσο καλά. Οπότε βλέπεις λίγο το προϊόν, γιατί σαν προϊόντα μας αντιμετωπίζουν, κακά τα ψέματα, τι έχεις και αν θέλεις να το κρατήσεις ή όχι. Δεν έχω κάνει σεξ, είμαι. Σε βλάκα. Είπε αυτό που άκουσα. Όντως. Τι καλά, αυτή τη λέξη βάλαμε. Πώς το βρήκες, Γιώργο? Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω τη σκέψη σου και τις σκέψεις που έχετε κάνει με το κανάλι για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Η Ζέτα μένει. Τα συμβόλαια. Τότε αρχίζουν και παίζουν τα ονόματα. Έτσι και τώρα τελειώνει το δικό μου τέλη Μαΐου. Μία πρώτη κουβέντα έχω κάνει με το κανάλι. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά. Μακάρι να είχα μία απάντηση να σου πω. Και εγώ θα νιώθω καλύτερα αν ήξερα τι θα κάνω στο μέλλον. Αλλά ακόμα είναι κάτι που το σκέφτομαι. Θέλω να το σκεφτώ πολύ σοβαρά αυτή τη φορά. Και να δούμε. Είναι μια δύσκολη χρονιά λίγο φέτος όσον αφορά τις αποφάσεις γενικότερα που πρέπει να πάρω στη ζωή μου. Μία είναι και αυτή. Θα το συζητήσουμε λίγο με το κανάλι, θα δούμε λίγο πώς είμαστε, πώς είναι αυτή η σχέση. Είναι μια σχέση που κρατάει πάρα πολλά χρόνια και όπως όλες οι μακροχρόνιες σχέσεις κάποια στιγμή θέλουν λίγο
επαναπροσδιορισμό. Πώς να εξηγήσεις τη λέξη. Είχε ακούσει και αυτή η έρμη ζέτα. Η ζέτα, ναι, τι τράβα. Η λέξη μπούστο, για να τη δούμε. Στήθος. Αλλιώς, αλλιώς. Γυναικείο βαθύ. Λαρίγκι. Τι λαρίγκι, ρε. Πώς νιώθεις όταν βλέπεις ατάκες παιχτών ή αντιδράσεις δικές σου έτσι να σατιρίζονται και να σχολιάζονται έτσι με ωραίο τρόπο? Ωραία, γιατί γίνονται πάντα με ωραίο χιούμορ. Ό,τι έχω δει δηλαδή, γίνεται με ωραίο χιούμορ και μ' αρέσει. Γιατί ξέρεις, με ρωτάνε αρκετοί αν όλα αυτά είναι στημένα. Είναι αδύνατον να στηθεί το ρουκζούκ. Είναι αυθόρμητο όλο. Γι' αυτό και προκύπτουν όλα αυτά που προκύπτουν από τον αυθορμητισμό των παικτών. Σε άκουσα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου όταν ήταν καλεσμένος ο Νίκος Μουτσινάς που μίλησε για αυτόν και σε είδα σαν να σου λείπει λίγο στο να ταξιδέψεις, να έρθει το καλοκαιράκι. Θέλω να είμαι χάριστη γιατί τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια έχω κάνει αρκετά ταξίδια, αλλά επειδή είχα χρόνια να τα κάνω αυτά τα ταξίδια, τώρα λίγο έχω καλομάθει, θέλω κι άλλο. Να είμαι περίοδο μοναξιάς. Εντάξει, μοναξιά. Ωραία είναι η μοναξιά. Χρήσιμη είναι η μοναξιά. Έχω τους φίλους μου, έχω τους συνεργάτες μου. Εξαρτάται τη διάθεση. Θέατρο. Ξέρω ότι όλο αυτό το διάστημα υπάρχει μία προετοιμασία για να ξεκινήσετε και στο θέατρο. Υπάρχουν όμως προβλήματα που είναι αφορμή η συνάντησή μας να σε ρωτήσω και για όλο αυτό που έχει γίνει. Δεν θεωρώ ότι είναι μόνο πολιτικό. Θεωρώ ότι αγγίζει πολλά πράγματα. Είναι και κοινωνικό και εργασιακό και πολιτιστικό. Εύχομαι πολύ σύντομα να βρεθεί μία λύση και πραγματικά χαίρομαι τα νέα παιδιά που κάνουν δραστικές κινήσεις πια. Δηλαδή, ακόμη και η κατάληψη στο θέατρο είναι μια δραστική κίνηση που εμείς δεν τολμήσαμε να την κάνουμε ποτέ. Εύχομαι να βγει σε καλό. Οι πρόβες συνεχίζονται στο Εθνικό? Οι πρόβες τις είχαμε διακόψει μόλις ξεκίνησε η κατάληψη. Κάναμε κάποιες πρόβες σε σπίτια. Τώρα θα ξεκινήσουμε πάλι σε έναν άλλο χώρο μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Οπότε ούτε πρεμιέρα ξέρω πότε. Είναι λίγο στον αέρα τώρα αυτό. Αλλά ας γίνει ό,τι είναι καλύτερο να γίνει γενικότερα για το επάγγελμά μας. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχτηκε στην κάμερα του «Καλύτερα δεν γίνεται». Θέλω τα φιλιά μου στον Αταλάκη μου. Να είσαι καλά. Και σένα σε ευχαριστώ. Πάντα επιτυχία, Ζέτα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη, για άλλη μια συνέντευξη. Πώς, να πούμε για άλλη μια φορά ότι είναι μια συνέντευξη την οποία πήρες αρκετές μέρες πριν. Περίπου είμαστε 10 μέρες πριν. Και το τονίζουμε αυτό για να μην νομίζει ο κόσμος ότι συναντούμε τηλεοπτικά πρόσωπα και είμαστε εκτός πραγματικότητας. Όχι, με αυτά βέβαια, που ρωτάμε. Καταρχάς όλος ο κόσμος ξέρει ότι μια συνέντευξη για να παιχτεί Σάββατο μπορεί να έχει γίνει και μια εβδομάδα πριν. Και εμένα είναι ένα άτομο από τα πιο αγαπημένα μου στο χώρο και πρέπει να σας πω ότι την ξέρω από τότε που ήταν 17 χρονών. Α, πολλά χρόνια. Από τότε που ήταν 17 χρονών. Πολύ καλό παιδί η Ζέτα η Μακρυπούλια και νομίζω βιώνει μια επιτυχία που αξίζει και στον Αντένα. Είναι πολύ τυχερή που έχει στο ενεργητικό της Ζέτα Μακρυπούλια και αξίζει και στην ίδια γιατί δεν προκαλεί. Είναι ρε παιδί μου μια ήρεμη δύναμη. Και απολαμβάνει αυτό που κάνει χωρίς να προκαλεί και να βγαίνει να το τονίζει. Η γιατί Ζέτα είναι μεγάλη επιτυχία. Η Ζέτα έχει πάρα πολλά προσόντα πέρα από την καλοσύνη της που είναι αδιαμφισβήτητη και η καλοσύνη το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή αυτή. Είναι μια αρετή υποτιμημένη, έτσι. Λέμε συνέχεια, καλά, είναι και καλός. Όχι, δεν είναι έτσι. Η καλοσύνη πρέπει να την τονίζουμε όταν τη διαθέτει ένας άνθρωπος. Για μένα είναι και μια πάρα πολύ καλή παρουσιάστρια. Και πιστεύω, εγώ αν είχα δηλαδή ουσιαστικά κανάλι, θα την αξιοποιούσα σε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ. Ναι. Εγώ θέλω να τη δω και στο θέατρο τώρα, στο Εθνικό που ετοιμάζονται και για πολύ το. Πολύ καλή ηθοποιός, μπράβο. Γιατί και εκεί έχει καιρό. Την είδα πολύ προσγειωμένη στο θέμα το τηλεοπτικό, για το τηλεοπτικό μέλλον. Οπότε προβληματίστηκα σε σχέση με το αν θέλει να κάνει ξανά περισσότερο θέατρο. Ναι, θα το δούμε. Θέλουμε να μας πεις, επειδή ξέρω ότι το πρωί ήσουν στο νοσοκομείο, πήγες να δεις τον Ανδρέα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το ιδιωτικό θεραπευτήριο, το συγκεκριμένο, το Υγεία που μας έδωσε άδεια και πήγα μαζί με την executive producer της Barking Well Media, την Τώρα Πνευματικάτου και σας έχω και μια πολύ μεγάλη έκπληξη αφού σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου υπαγόρεψε ο Ανδρέας Μικρούτσικος για πρώτη φορά ένα δημόσιο ευχαριστώ του αγαπημένου μας Ανδρέα που νοσηλεύεται στο δωμάτιό του και μετά είναι το μήνυμα... Είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλά. Σας διαβάζω και μετά σας έχω και μια έκπληξη. Μου είπε ο Ανδρέας, μία μεγάλη αγκαλιά από καρδιάς σε όλους και όλες για την αγάπη σας. Σήμερα διαβάζω τα μηνύματά σας και είμαι χαρούμενος και συγκινημένος. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ προσωπικά στον Νίκο Κοκλώνη για την βοήθειά του και στο κανάλι μου τον Α. Στον γιατρό μου, τον Γιώργο Πλουμίδη και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό. Φιλιά στο γλυκό μου Ναταλάκη και όλη την ομάδα.
Να είσαι καλά, Αντρέα. Σιδερένιος, περαστικά και ούτε συνάχη, εύχομαι πια από εδώ και πέρα. Περαστικά του. Σας έχω μαζί με τον προσωπικό του γιατρό, τον Γιώργο Πλουμίδη. Το ζήτησε ο ίδιος ο Αντρέας, γιατί δεν πήγαμε αυτή τη λογική. Εγώ πήγα να δώσω τον Αντρέα να το δω και τον έχω σαν πατέρα μου. Να του κάνω μια αγκαλιά και να τον περιμένουμε τη Δευτέρα να τον υποδεχτούμε στο σπίτι του που θα βγει από το νοσοκομείο. Σας έχω τις πρώτες φωτογραφίες μέσα από το δωμάτιό του. Ο Αντρέας μας, ο αγαπημένος μας Αντρέας, μαζί με τον γιατρό του, τον κύριο Πλουμίδη, στην καρέκλα του, καθισμένος, δυνατός, τρώει κανονικά, βλέπει τηλεόραση. Σήμερα τον ενημερώσαμε στις 2 ώρες που ήμασταν εκεί και όλο αυτό που έχει συμβεί στα Τέμπη και είχε σοκαριστεί. Με τη σύμφωνη άδεια του Αντρέα Μικρούτσικου, ο ίδιος ζήτησε, βγάλαμε αυτές τις φωτογραφίες. Ήθελε να τις προβάλλουμε. Ήθελε να τις προβάλλουμε και μάλιστα μαζί με το μήνυμα που του δόθηκε ευκαιρία να ευχαριστήσει όλο το νοσηλευτικό προσωπικό και τον κύριο Πλουμίδη, που είναι παθολόγος, γενικός παθολόγος στο Θεραπευτήριο Υγεία. Του στέλνουμε την αγάπη μας, Αντρέα, μας βλέπεις. Σ' αγαπάμε και εγώ. Ήταν οι μοναδικές έτσι στιγμές, οι 2 ώρες που έμεινα εκεί μετά από όλο αυτό το πόνο, 2 μέρες, που έκλαψα από χαρά. Έχοντας, του κράταγα το χέρι του Αντρέα, έχοντας δίπλα μου και εξιστορώντας και λέγοντας στιγμές που έζησε μέσα στην εντατική. Περαστικά του και γρήγορα. Ναι, φαντάζομαι ότι θα καλά πέρασε μεγάλη περιπέτεια. Περαστικά, Αντρέα, Σιδερένιος και γρήγορα στις επάλξεις και πάλι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη συνέντευξη. Πάμε για άλλη μια συνέντευξη, να ολοκληρώσουμε τα νέα μας τα τηλεοπτικά. Ανθή Βούλγαρη, πάμε στην ενημέρωση. Και την Ανθή την συνάντησα πριν από 10 μέρες. Μου μίλησε για την αλλαγή της ώρας της εκπομπής τους, που κλέψαν, αν μου επιτρέπετε εισαγωγικά, μία ώρα από την Ελεονόρα Μελέτη και ολοκληρώνουν καθημερινά στις 9 την εκπομπή τους με τον Ιορδάνη Χασαπόπλο, για τον τηλεοπτικό τους μέλλον, για το δύσκολο πρωινό ξύπνημα και βέβαια για τον ανταγωνισμό που έχουν απέναντί τους Γιώργο Παπαδάκη, έχουν τη Σταματίνα Τζιμψιλή. Πολύ δύσκολος ανταγωνισμός και κάνει έτσι μία κριτική και έναν απολογισμό της φετινής σεζόν. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, 5 και 1 πρώτο λεπτό. Πρωινό Παρασκευής. Ειλικρινά θα το πω τώρα. Πες το, γιατί μια υπέροχη μέρα ξημερώνει. Δόξα τω Θεώ. Αυτό το πρωινό ξύπνημα μπορεί εύκολα να το συνηθίσει ο οργανισμός. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους συναδέλφους. Εγώ δεν μπορώ να το συνηθίσω. Δεν ξέρω, όσα χρόνια και να περάσουν, νομίζω ότι θα είναι ένα αγκάθι. Πλέον και το πρωί, στο 6, 10 και στις 5 πλέον που έχουν βάλει εκπομπές όλοι, είναι άγριο ροκ, σκληρό ροκ παίζεται. Νομίζω ότι είναι τιτανομαχία εκεί. Είναι δύσκολη ζώνη η πρωινή. Είναι συνήθεια μεν, αλλά είναι δύσκολη η ζώνη. Τα νούμερα τηλεθέασης πόσο μπορεί να σε επηρεάσουν? Στις αρχές, δε, με έπαιρνε λίγο από κάτω όταν έβλεπα ότι δεν πηγαίναμε τόσο καλά. Αλλά κατάλαβα ότι είναι νούμερα, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Τη μία θα είσαι πάνω, την άλλη θα είσαι πιο κάτω. Μπαίνουμε πάντα με την ίδια ψυχολογία πλέον. Με την ίδια χαρά. Το δουλεύεις κιόλας αυτό όσο περνάει ο καιρός. Κάνετε ένα πρωινό που θα τολμούσα να πω κάποιες στιγμές του είναι και πιο εναλλακτικό. Και εγώ και ο Ιορδάνης, δεν την ξέρετε αυτή την πλευρά του, είμαστε πολύ θετικοί άνθρωποι. Οπότε όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας, είδαμε μεγάλη μου έκπληξη ότι και ο Ιορδάνης ήθελε να ακολουθήσει το δικό μου ρυθμό που ήταν λίγο πιο χαλαρό. Και με τον καιρό, όσο περνούσε ο καιρός, είπαμε ότι αυτό θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο. Αν ήσουν εκτός τηλεόρασης, ποιο ενημερωτικό πρόγραμμα θα διάλεγες? Ανέκαθεν, από μικρή, έβλεπα, μου άρεσε ο Καμπουράκης τρελά στο Μέγκα. Βέβαια, είχα και στον Παπαδάκη, ξέρεις, πάντα έκανα αυτό το ζάπινγκ. Δεν ξέρω, και η Μαρία είναι φίλη και την εκτιμώ και την αγαπώ πολύ. Τι δύσκολη ερώτηση, δεν ξέρω. Θα τα έβλεπα όλα. Ξέρεις, τα βάζα στην τηλεόραση αυτό που τα χωρίζει και θα τους έβλεπα και τους δύο. Έγινε πολύ δώρος που η ώρα της εκπομπής σας άλλαξε, με την έννοια ότι πήρατε μία ώρα παραπάνω στο πρόγραμμα του Μέγκα. Τελικά ήταν η αφορμή οι εκλογές? Ήταν μια συζήτηση που έγινε όσο πλησιάζαμε στις εκλογές. Και ήταν μια συζήτηση που πάρθηκε από κοινού. Λόγω επικαιρότητας και επειδή πρέπει να βγαίνουν λίγο περισσότερα πολιτικά πρόσωπα αυτόν τον καιρό, χρειαζόταν η ενημέρωση λίγο παραπάνω χρόνο. Η συνεργασία σας με τον Ιορδάνη και η συνεργασία σας με τον Μέγκα συνεχίζεται και του χρόνου? Δεν έχουμε συζητήσει κάτι. Θα θέλαμε πάρα πολύ. Με τον Ιορδάνη δεν ξέρω αν θέλω να συνεχίσω. Δεν μπορώ πια. Δεν μπορώ. Όχι, εννοείται, είπα. Θέλω να γεράσω με τον Ιορδάνη.
μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που πέρασες, τι έμαθες? Έμαθα να ακούω το σώμα μου και να ακούω την ψυχή μου, και όταν το σώμα μου και η ψυχή μου μου λέει όχι, stop, πρέπει να σταματάω. Φοβήθηκες μήπως δεν τα καταφέρεις? Φοβήθηκα αφού το έκανα. Πριν το κάνω, ίσως ήταν και άμυνα, δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο βαρύ χειρουργείο ήταν και τι έμπαινα να κάνω και τι θα μπορούσε να γίνει. Αφού το έκανα, αφού τελείωσε η διαδικασία, τότε μου βγήκε φόβος. Το ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας θα ήταν η αφορμή να πεις αφήνω εκτός την τηλεόραση και τη δημοσιογραφία? Ίσως και να το έκανα, γιατί όταν αποφασίσεις να φέρεις στον κόσμο έναν άνθρωπο, είσαι εκεί. Αν όμως όλα πάνε καλά και μπορώ να τα συνδυάσω, ναι, ξέρεις, γιατί εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που ζω μέσα από τη δουλειά. Μ' αρέσει, είναι η αγάπη μου η δουλειά, είναι μέρος της ψυχής μου. Ευχαριστούμε την Ανθή, ευχαριστούμε Χάρη. Είπε κάτι σοφό, που βέβαια συνήθως οι άνθρωποι το αντιλαμβανόμαστε όταν το σώμα μας χτυπήσει τα πρώτα καμπανάκια. Να μην κάνεις πράγματα που σε πιέζουν, που σε καταπιέζουν, που σε στεναχωρούν, γιατί συνήθως αυτό σωματοποιείται. Έτσι. Και το σώμα αντιδρά. Η Ανθή το κατάλαβε με το σκληρό τρόπο και πήρε την απόφαση μετά. Καλό είναι να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και να προσπαθούμε να αγαπάμε και να φροντίζουμε την ψυχή μας, βασικά, έτσι, την ψυχή μας και το σώμα μας μετά. Κατ' επέκταση. Πολύ σωστά. Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ.